Ευχαριστούμε που ήρθατε όλοι εδώ. Την άλλη φορά θα νοικιάσουμε το τεκβοντό ή το... λοιπόν, λέω δύο λόγια. Ο Μαρκ Μαζάουερ είναι ιστορικός και συγγραφέας. Έχει ασχοληθεί πολύ, όπως ξέρετε, με την Ελλάδα, την ιστορία του 20ου αιώνα, τα Βαλκάνια. Είναι καθηγητής στην έδρα ιστορία στο Άιρα Γουόλαχ του Πανεπιστημίου Κολόμπια. Έχει σπουδάσει στο Σάσεξ και στο Πρίνστον, έχει διδάξει. Είναι απόφοιτος της Οξφόρδης και του Τζονς Χόπκινς. Και λέω στα γρήγορα τα βιβλία του στα ελληνικά. Είναι το 1994 στην Ελλάδα του Χίτλερ, στην εκδόση Αλεξάνδρεια. Το 2001 η Σκοτεινή Ήπειρος, πάλι Αλεξάνδρεια. Το 2002 τα Βαλκάνια, εκδόση Πατάκη. Το 2006 Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων, Αλεξάνδρεια. 2009 η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 2009 η Αυτοκρατορία του Χίτλερ, Ναζιστική Εξουσία στην Κατοχική Ευρώπη, στην Αλεξάνδρεια. 2013 Κυβερνώντας τον Κόσμο, Αλεξάνδρεια. 2015 30 χρόνια ελληνικής ιστορίας, στο Πατάκι. Το 2015 το Μαγειμένο Παλάτι των Εθνών, Αλεξάνδρεια. Και σήμερα αυτό που παρουσιάζουμε και οι πιο πολλοί θα έχετε διαβάσει. Είναι το «Όσα δεν είπες», «Ένα ρωσικό παρελθόν» και «Το ταξίδι προς την πατρίδα», «Φόρος τιμής». Είναι ένα βιβλίο που με θαυμάσιο τρόπο συνδέει την αυτοβιογραφία μιας οικογένειας με τα εργαλεία του ιστοριογράφου, θα τα πούνε. Η εκδήλωση σήμερα δεν θα κάνει διάλεξη ο Μαρκ Μαζάουερ, θα κάνουν ένα διάλογο με τον Κωστή Καρπόζηλο. Εμείς είχαμε μια πρώτη συνεργασία το 2012 σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είχε γράψει την εισαγωγή στο «Εδώ, τόπι βίας στη Θεσσαλονίκη». Και ήταν ένα βιβλίο, ένα φωτογραφικό λεύκωμα του Πάρη Πετρίδη με κείμενα που είχε επιλέξει ο Σάκης Ρέφας. Δεν είχε γράψει δικά του κείμενα, αλλά ήταν μέρη όπου είχαν γίνει φόνοι και υπήρχε μια μνήμη αίματος. Είτε ήταν μια υπηρέτρια που πνίγει το νόθο παιδί από το αφεντικό, είτε είναι το γεντή κουλέ, είτε είναι η δολοφονία του Ζεύγου ή του Λαμπράκη, είτε είναι αναρχικοί Βούλγαροι που ανατινάζουν μια τράπεζα το 1905. Και ήταν ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου που τον 3ο αιώνα σκότωσε 7.000 άτομα στον υπόδρομο. Λοιπόν, το βιβλίο έχει τις φωτογραφίες ψυχρές, τραβηγμένες 6.30-7 το πρωί, για να μην υπάρχει κόσμος, λίγο αποχρωματισμένες. Και δίπλα υπάρχουν τα κομμάτια από τις εφημερίδες, τα αποσπάσματα από τα αστυνομικά δελτία, από χρονογράφους κλπ. Δηλαδή κάνει ένα κολλάζ ο συγγραφέας. Και έχει γράψει την εισαγωγή ο Μαρκ, ένα εξαιρετικό κείμενο. Λοιπόν, ο Κωστής Καρπόζηλος είναι ιστορικός. Είναι διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, στα ΑΣΚΙ. Έχει σπουδάσει νοολική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει γράψει το σενάριο του ντοκιματέρ «Ταξιστυνειδησία, η άγνωστη ιστορία του Αμερικανικού ριζοσπαστισμού», τα 13. Έχει επιμεληθεί για το Μουσείο Μπενάκη το Αρχείο Σταύρου Καλέργη, «Ψηφίδες από το Σχεδιασμό της Σοσιαλιστικής Πολιτείας», το 13. Το 2017, πέρσι, έβγαλε την Κόκκινη Αμερική, στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και το 2018, ένα πολύ ωραίο μικρό βιβλίο καταπληκτικό μαζί με τον Δημήτρη Χριστόπουλο, 10 και μία ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μακεδονικό, σε εκδόσεις πόλης. Θα μας μεταφράζει η κυρία Παγωμένου, οπότε θα στρίβει ο λόγος, δηλαδή είναι λίγο ιδιότυπο, θα γίνεται στα ελληνικά η κουβέντα και όποτε περνάει στα αγγλικά, θα μας μεταφράζει η κυρία Παγωμένου. Οπότε μην έχετε καμιά ανησυχία, όλα θα προχωρήσουν. Καλή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε πολύ λιγότερες γλώσσες από τις γλώσσες που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Μαρκ, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα κάνουμε μια συζήτηση, το οποίο έχει ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί τη συζήτηση δεν μπορείς να την προσχεδιάσεις. Η συζήτηση εξελίσσεται.
Εγώ την πρώτη φορά που μου είπες ότι θα ασχοληθείς με την ιστορία της οικογένειάς σου, μάλιστα θυμάμαι δεν είχες πει τη λέξη οικογένεια, είπες «I'm writing a book about my dad». Είχα σκεφτεί, λέω, για να είμαι πολύ ειλικρινής, ένας ιστορικός της δικής σου εμβέλειας, με τις δικές σου προσεγγίσεις, τα δικά σου βιβλία, ξαφνικά στρέφεται από το μεγάλο επίπεδο να ασχοληθεί με την οικογένειά του. Και ομολογώ ότι μου είχε φανεί λίγο παράξενο, δηλαδή σχεδόν μια ιδιόμορφη επιλογή. Διαβάζοντας το βιβλίο, αφενός κατάλαβα ότι η ιστορία της οικογένειάς σου περιείχε κάτι το οποίο προφανώς υπήρχε ένα σπόρος εκεί που έψαχνες, αλλά ταυτόχρονα μου θύμισε ένα άλλο, ένα λογοτεχνικό βιβλίο, μου θύμισε τα 100 χρόνια μοναξιά, όπου και εκεί στην αρχή, εδώ είναι στο τέλος, υπάρχει το οικογενειακό δέντρο, το οποίο χρειάζεται ο αναγνώστης, γιατί χάνεται μέσα στις πάρα πολλές ιστορίες. Αλλά αν εκεί ήταν ο μαγικός ρεαλισμός της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας, εδώ έχουμε τον ρεαλισμό της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι ένας σκληρός ρεαλισμός του ευρωπαϊκού 20ου αιώνα. Και εκεί έκανα ένα συνειρμό, το οποίο αυτό είναι και στην ουσία το πρώτο ίσως θέμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, πώς ένας ιστορικός στρέφεται από τη μεγάλη αφήγηση. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μου θύμισε πάρα πολύ την Σκοτεινή Ήπειρο. Όλα τα θέματα της Σκοτεινής Ήπειρου βρίσκονται εδώ. Αλλά αν στη Σκοτεινή Ήπειρο αφηγηματικά ο ιστορικός περιγράφει την Επανάσταση του 17 και χρησιμοποιεί μια προσωπική ιστορία για να δώσει ένα ιδιαίτερο χρώμα σε μια ιδιαίτερη στιγμή όπου κάνει μια παραπομπή σε μια αυτοβιογραφία ή στις αναμνήσεις ενός επαναστάτη, εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο αφηγηματικά. Εδώ έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο, τους ανθρώπους ως πρωταγωνιστές και παρενθετικά υπάρχει απλώς αυτό που θα έλεγε κανείς πολύ συμβατικά, το ιστορικό πλαίσιο. Οπότε υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μάλλον μια αντίθεση ίσως, μια συμμετρία για να μην πούμε αντίθεση. Οπότε πώς φτάνει κανείς ένας ιστορικός από το πολύ μεγάλο ξαφνικά πώς αποφασίζει να στραφεί στο τόσο συγκεκριμένο. Okay, να προσπαθώ να απαντήσω και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σταύρο, τον Πετσόπουλο και βέβαια τον Κωστή για την καλοσύνη τους. Θα αρχίσω στα ελληνικά, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα τελειώνω στα ελληνικά. Και μάλλον είναι δύσκολο για μένα να βρω τις ακριβές σκέψεις και λέξεις στα ελληνικά σε τέτοια θέματα. Θα ήθελα να είμαι ακριβής. Λοιπόν, αν μιλάω στα αγγλικά, θα μιλήσω αργά, να μην βασανίσω παραπάνω από το απαραίτητο η κυρία μεταφράστρια ή εσάς. Okay. Λοιπόν, αρχίζουμε με την σχέση οικογένεια, το προσωπικό και ιστορία. Και ο ιστορικός που είναι ταυτόχρονα και επιστήμονας, δηλαδή να μην έχει καμία προσωπικότητα. Και γιος και πατέρας και έχει και πατέρας και παππούς και έχει μια οικογένεια. Η αφορμή νομίζω ήταν ότι είχα παιδιά που το χρόνο που πέθανε ο πατέρας μου είχαν ούτε ένα χρόνο. Και εμείς μένουμε στη Νέα Υόρκη, τα παιδιά μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, ο πατέρας μου μεγάλωσε και πέθανε στο Λονδίνο. Και ίσως είχα κάποια νοσταλγία για το Λονδίνο, όχι για το Λονδίνο του παρόντο, αλλά το Λονδίνο που μεγάλωσε εγώ και που μεγάλωσε ο πατέρας μου. Και ήθελα να βρω κάποιο τρόπο να εξηγήσω στα παιδιά μου όχι μόνο η προσωπικότητα του πατέρα μου, αλλά και εδώ μπαίνουμε ας πούμε στο τομέα του ιστορικού, τι ήταν οι δύναμεις και τι ήταν ας πούμε, όλα τα διάφορα στοιχεία που μορφώθηκαν το πατέρα μου. I wanted to show how history produced my father. Πώς η ιστορία παράγωγε το πατέρα μου. Συγγνώμη.
Τώρα έχεις δύο μεταφράστες για την τιμή του μία. Okay. How did history produce my father? This is, for a historian, this is an interesting question. Because generally we write about abstract, general forces. And people have this idea that we are scientists, ότι είμαστε επιστήμονες. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό λοιπόν για έναν ιστορικό, γιατί γενικώς επειδή γράφουμε για αφηρημένα και γενικά πράγματα, οι άνθρωποι θεωρούν ότι είμαστε επιστήμονες. The truth is, we are and we aren't. Η αλήθεια είναι ότι και είμαστε και δεν είμαστε επιστήμονες. Because, as we know from the history of science, even scientists have personalities. Γιατί όπως ξέρουμε από την ιστορία των επιστημών, και οι επιστήμονες έχουν προσωπικότητες. The historian generally is supposed to remove his or her personality to analyze the past as objectively as possible. Ο ιστορικός γενικώς υποτίθεται ότι αφαιρεί την δική του προσωπικότητα έτσι ώστε να αναλύσει το παρελθόν όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. But what if the subject of your history was the personality of your father? Τι γίνεται όμως όταν το υποκείμενο της ιστορίας είναι η προσωπικότητα του πατέρα σου? You see, historians have a great frustration. Βλέπετε, οι ιστορικοί έχουν μία frustration, δύσκολη λέξη να μεταφραστεί, μία ματέωση, δεν είμαι σίγουρη ότι εννοεί αυτό. Δυσκολεύονται. Frustration. Ναι, ναι, ναι. Δυσκολεύονται γιατί η ιστορία είναι για τους ανθρώπους. Αλλά πόσους ανθρώπους γνωρίζουμε καλά? How many people do we really know well? We leave the question of people's personalities. Oh, I give you another challenge. Of people's sensibilities. Sensibilities. I don't know how you see it. Ευαισθησίες τους ανθρώπων. We leave this to novelists, to poets. Okay. But I was interested in whether you could show how history produces a personality. I'll explain what I mean. Συνήθως τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις προσωπικότητες των ανθρώπων τα αφήνουμε στους μυθιστοριογράφους ή τους ποιητές. Εγώ όμως ήθελα να δω αν μπορούμε να δείξουμε πώς η ιστορία παράγει προσωπικότητες. Okay. So my father had certain objective qualities, let's say. He was a relatively happy man. Ήταν σχετικά ευχαριστημένος. Ήταν αρκετά σιωπηλός, αλλά όχι πάρα πολύ. You could ask him things, but he wouldn't volunteer them. Volunteer them. He wouldn't give them. Okay. Ο πατέρας μου λοιπόν είχε κάποιες αντικειμενικές ιδιότητες. Ήταν ευχαριστημένος, χαρούμενος άνθρωπος, ήταν σιωπηρός. Θα απαντούσε αν τον ρωτούσες κάτι, αλλά όχι ότι θα προσφερόταν οικειοθελώς να μιλήσει. He had some balance, his own balance, between a political view of the world, political commitment, and a very strong attachment to the family. Είχε την δική του ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική του κοσμοθεωρία και τις πολιτικές του δεσμεύσεις και από την άλλη την προσκόλληση, την αφοσίωση στην οικογένειά του. I think it's fair to say he was rather suspicious of very sexy women. He was suspicious. Θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι ήταν πολύ καχύποπτος με τις πολύ sexy γυναίκες. Okay. This to give you, σύντομα, some idea of the subject of my historical research. Θα σας δώσω πολύ σύντομα μια ιδέα του θέματος της ιστορικής μου έρευνας. My advantage in this was that I knew him quite well. Το πλεονέκτημα ήταν ότι, συγγνώμη, ότι το γνώριζα αρκετά καλά. Αλλά επίσης, εγώ ήμουν βέβαια ο γιος του και δεν μπορούσα να είμαι αντικειμενικός. Okay.
As I went into this research, also άρχισα να ερευνήσω αυτό το θέμα, I understood that my father was the product both of personal, of familial forces, and of, let's call them, external historical forces. Και καθώς λοιπόν άρχισα να το ερευνώ αυτό το θέμα, κατάλαβα ότι ο πατέρας μου ήταν το προϊόν τόσο προσωπικών και οικογενειακών δυνάμεων, όσο και εξωτερικών ιστορικών δυνάμεων. Ένα παράδειγμα. Ο πατέρας του, ο δικός μου παππούς, που δεν γνώρισε ποτέ αφού πέθανε στο 52, ήταν επαναστάτης, ρωσικός Εβραίος. Ήταν μέλος ένα κόμμα που έλεγε το Bund. Το Bund ήταν το ρωσικό Εβραίκο σοσιαλιστικό κόμμα. Μαρξιστικό, πολύ κοντά στο Μέντσεβικ, όχι τόσο κοντά στο Bolshevik, αλλά σε αυτό το τομέα. This is both a historic and a personal fact, because the Bund failed in their conception of the revolution. And after the Bund failed, my grandfather moved to England, and he said nothing about it for the rest of his life. Αυτό λοιπόν είναι και ιστορικό και προσωπικό γεγονός. Όταν το Bund όμως απέτυχε τελικά στη σύλληψη της Επανάστασης. Στη συνέχεια λοιπόν ο παππούς μου πήγε στην Αγγλία και ποτέ δεν μίλησε για αυτό το θέμα. So one thing that you understand from this story of the Bund is you see the Russian Revolution, Bolshevism, the Cold War in a different way. You see it from the left, close to Bolshevism, but not Bolshevism. In fact, Bolshevism became the enemy. That would be one thing that you get from that. Ένα πράγμα που μπορεί να καταλάβει κανείς από την ιστορία του Bund είναι ότι μπορεί να δει τη Ρωσική Επανάσταση, τον Μπολσεβικισμό και τον ψυχρό πόλεμο από μια διαφορετική σκοπιά, διότι δεν είναι ακριβώς Μπολσεβικισμός. Κάποια στιγμή, μάλιστα, γίνεται εχθρός ο Μπολσεβικισμός. But on the personal level, what you get is a very silent man who comes to England and he marries and he has my father and he says nothing at all about his past in prison in the revolution of 1905. Αυτό λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο τελικά μας δημιουργεί, διαμορφώνει έναν σιωπηρό άνθρωπο, σιωπηλό, ο οποίος πηγαίνει στην Αγγλία, παντρεύεται, αποκτά τον πατέρα μου, αλλά δεν λέει τίποτα απολύτως για το παρελθόν του, στη φυλακή, για την επανάσταση του 1905. He had two brothers. Είχε δύο αδερφούς. Ο ένας πέθανε στην Λενιγκράδη μετά την πολιορκία. Ούτε είπε τίποτα ο Μαξ, ο παππούς μου, για αυτόν. Ο πατέρας μου, που είχε μεγάλη μνήμη, δεν ήξερε τίποτα για αυτές τις λεπτομέρειες. Ο άλλος αδερφός πέθανε στη Βίλνα, στο γκέτο, πιθανόν στη 42, ούτε μία λέξη από Μαξ. Ο πατέρας μου δεν ήξερε τίποτα για αυτό. He was silent. So, this had an effect on my father, and of course one could say the same thing about his mother, who was a very different person. His mother. Ήταν λοιπόν ένας σιωπηλός άνθρωπος, το οποίο βεβαίως είχε μια επίδραση στον πατέρα μου, και το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα του. So I was interested in how these forces and these personalities came together to shape my father, who was shaped by them in a very specific way. He was one of three children. He had an older half-brother who reacted to these events
in a very specific way, he became a fascist. And he converted to Catholicism. That was one kind of reaction. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δω πώς αυτές οι δυνάμεις και οι προσωπικότητες διαμόρφωσαν τον πατέρα μου με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν ένας από τα τρία αδέρφια και είχε μάλιστα και έναν μεγαλύτερο θετό αδερφό, ο οποίος αντέδρασε σε όλα αυτά επίσης με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έγινε φασιστής. Ετεροθαλή αδερφό. Έγινε λοιπόν φασιστής και ασπάστηκε τον καθολικισμό. Thank you. Thank you. And he had a sister who was a half-sister and who reacted to the same events and to the memory of the Russian Revolution, of leaving the Russian Revolution, by becoming a romantic novelist. And she wrote these fantasy novels about aristocrats, and she lived in a kind of dream world of fashion and fast living. Και είχε και μία ετεροθαλή αδελφή επίσης, η οποία αντέδρασε στα γεγονότα και στις μνήμες της Ρωσικής Επανάστασης και αυτή με το δικό της τρόπο έγινε μυθιστοριογράφος ρομαντικών μυθιστορημάτων, φανταστικών, μυθοπλασίας, όπου έγραφε για αριστοκράτες και επομένως ζούσε στον δικό της ονειρικό κόσμο. Λοιπόν, αυτό το υλικό μου και αυτό ήταν ο σκόπος μου. Ναι, και στην ουσία δηλαδή είδαμε εδώ μέσα από, από αυτά τα παραδείγματα τα κεφάλαια της σκοτεινής Υπήρου, δηλαδή τον φασισμό, την επανάσταση, τα πολλαπλά ρεύματα της επανάστασης, την ήττα και την προδοσία της επανάστασης, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και έναν κόσμο μεταπολεμικής κοινωνικής ανόδους, κοινωνικής σταθερότητας, που συχνά τον ξεχνάμε, δηλαδή το πόσο σταθερό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται ο πατέρας σου μετά το τέλος του πολέμου. Αλλά νομίζω αν πολλοί αναγνώστες και αναγνώστριες παίρνοντας το βιβλίο θα πιστεύουν ότι το βασικό πρωταγωνιστής δεν είναι ο πατέρας σου τελικά, αλλά είναι ο Μαξ. Δηλαδή ο Μαξ, ο παππούς του Μάρκ, είναι ο κύριος στο εξώφυλλο που τον βλέπετε με το διοπτροφόρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στο επαναστατικό κίνημα, γίνεται μετά, ανήκει σε αυτή την ιδιότυπη κοινότητα των εξορίστων, εμιγκρέδων στο Λονδίνο. Και από τη μία πλευρά υπάρχει σιωπή και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχει και η δράση. Ναι. A certain type. Absolutely. That's true. A resilient world that does not accept defeat or handles defeat in this way. Δηλαδή, με έναν τρόπο, νομίζω οι επέμεινες πολύ στις συνθήκες διαμόρφωσης του πατέρα σου, ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει και τους μαρξιστές, ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία, αλλά οι ίδιες είναι διαφορετικές αυτές οι συνθήκες που δημιουργούν ένα άλλο ιστορικό υποκείμενο, που είναι ο Μαξ. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Προτιμάμε νομίζω να διαβάζουμε όχι για τους ευχαριστημένους αλλά για αυτούς που έχουν υποφέρει από ιστορία. Αυτό θα ήταν μια απάντηση ότι Μαξ υποφέρθηκε, υποφέρει, συγγνώμη, και είχε μια πολύ δύσκολη ζωή, αλλά ήταν ταυτόχρονα πολύ πραγματικός. Ήταν πάντο, νομίζω. Ήταν, ας πούμε, το παράδειγμα του πραγματικού επαναστάτη. And I think his silence, his silence makes him interesting to us, but also, now we come maybe to the future of the left, Max represents all those visions of the left that were defeated and that we have forgotten existed, or many people have forgotten existed. And in a way, one of the purposes of the book is to say that in the course of the 20th century, our understanding of the possibilities of the left narrowed and narrowed and narrowed. And if you go back to the period before 1917 and you look at revolutionary consciousness across Europe, but in this case in Russia, the varieties of left
was so much greater than we imagine. And I think, therefore, he's interesting because there is a crisis of the left today. And... Νομίζω ότι η σιωπή του επίσης τον καθιστά ενδιαφέροντα για μας και για έναν άλλο λόγο που σχετίζεται και με το μέλλον της αριστεράς και με τα οράματα της αριστεράς τα οποία ιτήθηκαν και πολλοί άνθρωποι ξέχασαν την ύπαρξή τους. Σκοπός λοιπόν του βιβλίου είναι να δείξει ότι στον 20ο αιώνα, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η κατανόησή μας για τις δυνατότητες της αριστεράς στενεύουν όλο και περισσότερο. Ενώ πριν από το 1917 η επαναστατική συνείδηση στην Ευρώπη και εν προκειμένου στην Ρωσία παρήχε πολλές και ποικίλες μορφές και δυνατότητες της αριστεράς, το οποίο καταδεικνύει ακριβώς την κρίση της αριστεράς σήμερα. Ναι, απλώς σκεφτόμουν γιατί τελικά και η αριστερά είναι εγκλωβισμένη στην αναζήτηση της επιτυχίας. Ε? Mm-hmm. It's the successful model that matters. Right. Right. Well... It all depends what you mean by success. There was one successful model that triumphed in 1917, but today it doesn't look quite so successful. And I suppose my point is that the model that triumphed in 1917 itself crushed other models of the left. And we don't have to have the discussion now about which one is better, to agree that there was this variety and there was this richness of debate before the revolution, which didn't end immediately in 1917 at all. It went on into the 1920s. Και στην πραγματικότητα υπήρχε ένα επιτυχές μοντέλο που θριάμβευσε το 1917. Σήμερα όμως το ίδιο μοντέλο δεν μοιάζει τόσο επιτυχές. Και στην πραγματικότητα αυτό το μοντέλο που θριάμβευσε το 1917 κατατρόπωσε τα άλλα μοντέλα της αριστεράς. Ας μην κάνουμε τώρα τη συζήτηση ποιο από αυτά είναι καλύτερο, αλλά το γεγονός είναι ότι υπήρχε ένας πλούτος στη συζήτηση, μία ποικιλία και μία διαφοροποίηση πριν από την Επανάσταση. Και αυτό δεν τελείωσε το 1917, συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του 1920. I'm a historian, so I started by reading the historians of the Russian Revolution. And I have to say that as I got into my family history, όσο προχώρησα με την οικογενειακή ιστορία μου, κατάλαβα ότι η προοπτική των ιστορικών της Ρωσικής Επανάστασης είναι πολύ περιορισμένη. Τι θέλω να πω. Διαβάζεις, ας πούμε, κάποιο βιβλίο για το Ρωσικό. Είναι, ας πούμε, σαν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εδώ έχεις τους Μπολσεβίκους, εκεί έχεις Μενσεβίκους. Είναι μόνο μεταξύ αυτούς τους δύο. Καμία φορά έχεις social revolutionaries, μια τρίτη ομάδα που περιμένει. Αυτό είναι. It was much more interesting than that. It was much more fluid than that. The categories didn't matter so much in those days. The time when the categories mattered was in the 1930s. Right? In the 1930s, if you were a Menshevik, you were shot, and if you were an old Bolshevik, you were shot, and the categories really mattered. But actually, at the time, they didn't matter so much. So I was trying to take us back to this, I think, more interesting time that the historians haven't really helped us to understand. Είναι όμως τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα και πιο ρευστά από αυτό. Δηλαδή, τότε δεν είχαν σημασία οι κατηγορίες. Η στιγμή που άρχισαν να αποκτούν σημασία οι κατηγορίες ήταν τη δεκαετία του 1930. Στη δεκαετία του 30, αν ήσουν Μενσεβίκος, σε πυροβολούσαν. Αν ήσουν παλιός Μπολσεβίκος, το ίδιο. Τότε οι κατηγορίες πραγματικά είχαν σημασία. Προσπάθησα λοιπόν να μας πάω πίσω σε αυτούς τους καιρούς, αυτή την εποχή, για να δω την κατανόηση των ιστορικών για τα γεγονότα. Και νομίζω εκτός από αυτή τη διάσταση, η οποία ενισχύεται και από το γεγονός ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που μέσα στην Ρωσική Επανάσταση αλλάζουν ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, ναι.
Υπάρχει και μια άλλη διάσταση την οποία έχουμε ξεχάσει και επαναφέρει το βιβλίο, που είναι η δράση μιας αριστεράς η οποία αναγνωρίζει μεν τα εθνικά σύνορα, γιατί είναι μια πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή με τη δράση της, τη δράση των ανθρώπων, καταργεί αυτές τις εθνικές, ας το πούμε, διαφοροποίησεις. Δηλαδή η έννοια της ρευστότητας δεν είναι μόνο μια έννοια, ρευστότητα που αναφέρεται στα ιδεολογικά ρεύματα, αλλά έχουμε μια ρευστή πολιτική γεωγραφία, η οποία αντιστοιχεί και σε μια ρευστή γεωγραφία της Ανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης του 20ου αιώνα. Δηλαδή ο τρόπος που διαβάζει κανείς στο βιβλίο πως τις συνοριακές μεταβολές, πως αλλάζουν τα τοπονύμια, τα διάφορα, αλλά και πως οι άνθρωποι του επαναστατικού κινήματος έχουν μια διεθνιστική αντίληψη που υπερβαίνει τον τρόπο που έχουμε αντιληφθεί την αριστερά στον 20ο αιώνα, όπου το αν είσαι Ρώσος είναι πολύ καθοριστικό μετά από ένα σημείο, αλλά μάλλον το 1910 αν είσαι Ρώσος, Πολωνός, Λιθουανός, έχει μια δευτερεύουσα διάσταση. Το βιβλίο αυτό και ειδικά το παράδειγμα της Μπούντ νομίζω το φέρνει στο προσκήνιο. Δηλαδή μας θυμίζει μια χαμένη παράδοση την οποία η αριστερά ίσως έχει αρχίσει τώρα να ξανασυζητάει, που τα όρια μεταξύ εθνικού και διεθνικού πάλι βρίσκονται υπό αναδιαμόρφωση. Για μένα οι συζήτησεις που υπήρχαν τότε για το εθνισμό, για την γλώσσα, για τον διεθνισμό έχουν ένα πολύ σύγχρονο χρώμα. Δηλαδή, all these discussions about the relationship between culture, language, and political action, these are very contemporary debates. Are very today, I think. Όλες αυτές οι συζητήσεις, λοιπόν, σχετικά με τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την πολιτική δράση, είναι συζητήσεις που είναι πολύ επίκαιρες σήμερα. The other thing I realized was that the relationships, the revolutionary relationships that were forged before the First World War were very durable. How do you say durable? Ανθεκτικές. Και συνειδητοποίησα ότι οι επαναστατικές σχέσεις που σφυριλατήθηκαν πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ανθεκτικές στον χρόνο. I'll give you an example. I was sitting in a restaurant, a cafe, on Broadway last year, 2 years ago, with a friend of mine. Έκασε σε ένα καφέ νέο στο Broadway πριν από 2 χρόνια με ένα φίλο μου. Τέτοια ελληνικά μπορώ. ήρθε μια ηλικιωμένη γυναίκα και my friend introduced me. Με συνέστησε λοιπόν ο φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέει, Μάζωα, έχει σχέση με την Φρούμα Μάζωα. Φρούμα Μάζωα ήταν η γιαγιά μου που πέθανε 64. Εγώ λέω, ναι, ήταν η γιαγιά μου. Πώς στο διάβολο ξέρεις την Φρούμα Μάζωα? Λέει αυτή η κυρία, έμενε μαζί της για μία δοκοπέ, νομίζω ότι είναι 55, στο Λονδίνο όταν είχε 15 χρόνια, ήμουν η κοπέλα και πήγε για Λονδίνο και οι γονείς μου είπαν να μένω με αυτή την κυρία. Και δεν είχε ξεχάσει το όνομά της. Λοιπόν, αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε πώς ήρθε στην Φρούμα, γιατί. It turned out that her parents were, of course, Mensheviks. And Fruma was from a Bundist family. The Bundists and the Mensheviks were close. Many Bundists were Mensheviks, and vice versa. So this was the explanation, which had lasted until the 1950s, in certain sense had lasted up until now. So these relations are very durable. Και τελικά, γιατί το λέω όλο αυτό, διότι διαπιστώσαμε ότι οι γονείς μας τελικά ήταν Μενσεβίκοι. Και μάλιστα ήταν από οικογένεια Μπουντιστών, της Μπουντ, και οι Μενσεβίκοι με τους Μπουντιστές ήταν πολύ κοντά, πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Και αυτό διήρκεσε μέχρι και την δεκαετία του 1950 και μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αυτές οι σχέσεις είναι ανθεκτικές στον χρόνο.
If I can, αν μπορώ να επιστρέψω στο προσωπικό. Το άλλο ενδιαφέρον για μένα δεν ήταν το ενδιαφέρον του ιστορικού, ήταν το ενδιαφέρον ενός γιος προς το πατέρα του. Δηλαδή, έχεις μια περίεργη αίσθηση ότι κάνεις αυτή την έρευνα. Βλέπεις στα παιδικά χρόνια του πατέρα σου μερικά πράγματα που είναι πολύ, που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, they're very familiar. Και άλλα πράγματα που είναι εντελώς διαφορετική, που it's like a completely different person, and you see the two things at the same time. I'll give you one example which is not in the book. Βλέπεις δηλαδή και έναν άλλο διαφορετικό άνθρωπο σε αυτή την έρευνα. Μοιάζει να μην είναι ο ίδιος με αυτός που ήξερες ως παιδί και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. I got a letter about 6 months ago from somebody I didn't know. She lives in New York. Πήρε ένα γράμμα πριν από 6 μήνες από κάποιον που δεν γνωρίζω που μένει στη Νέα Υόρκη. Λέει το εξής. Ήμουν στο βιβλιοπωλείο και βρήκα το βιβλίο σας. Και βλέπω από το όνομά σας ότι πρέπει να είσαι ο γιος του Bill Mazower, ο πατέρας μου. Που ήταν. What's the word for boyfriend? Το πρώτο μου αγόρι. Λοιπόν, το πρώτο μου αγόρι. Στην Αγγλία, στον Somerset, στο Minehead, 41. Και μου λέει διάφορες ιστορίες γι' αυτό. Πήγα να την δω σε ένα καφενείο εκεί και I was thinking to myself, what am I going to learn? Well, the things that I know or the things here that I don't know. Some side of my father that... Because I should add, he had diaries from 1941, and there were quite a lot of girls' names in these diaries, always the first name. And I was, of course, intrigued. You always think in this kind of book you are going to find that, in fact, your father had a second family somewhere. But so far, no second family. But I was very intrigued by these relationships for the simple reason that he never talked about any of them. He met my mother. Γνώρισε τη μητέρα μου πολύ αργά, στα χρόνια 54, και από εκεί και πέρα δεν μιλάω καθόλου στο βιβλίο. How do you say, στα ελληνικά, this was above my pay grade. Όταν πήγαινα λοιπόν να συναντήσω αυτή την κυρία, σκεφτόμουν, αναρωτιόμουν τι θα μάθαινα. Θα μάθαινα πράγματα που ξέρω ή που δεν ξέρω για τον πατέρα μου. Γιατί αυτή ήταν μία πλευρά του πατέρα μου. Πρέπει εδώ να σας πω ότι είχε και ημερολόγιο ο πατέρας μου από το 1941. Και σε αυτά τα ημερολόγια καταγράφονταν τα ονόματα διαφόρων κοριτσιών, το οποίο πρέπει να πω ότι με ιντριγκάριζε, διότι... ξέρετε, διαβάζεις τα ημερολόγια του πατέρα σου και νομίζεις ότι θα βρεις πως κάπου έχει και μια δεύτερη οικογένεια. Μέχρι στιγμής δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει δεύτερη οικογένεια. Απλώς μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι είδα τόσο πολλές σχέσεις να περιγράφονται στα ημερολόγια του, διότι ποτέ δεν είχε μιλήσει για αυτές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πιένω κάτω στο Knickerbocker Grill, στο Washington Square, να συναντηθώ αυτή την γυναίκα που έχει τώρα 92 χρονών. Φοβερό μυαλό. Μου λέει διάφορα. He was very nice, very gentle, etc., etc. He only made me angry once. Μου είπε λοιπόν η κυρία για τον πατέρα μου ότι ήταν πάρα πολύ καλός και ευγενικός και τα λοιπά και ότι μου είπε με θύμωσε μία φορά μόνο. I remember that we were discussing the war and what we should do if the Germans came. Θυμάμαι ότι κάποια φορά συζητούσαμε για τον πόλεμο και για το τι θα κάναμε αν έρχονταν οι Γερμανοί. And your father, he was always a very practical man, said, well, obviously we should have a suicide pact. Ναι, και ο πατέρας μου της είπε, ως πρακτικός άνθρωπος που ήταν, ότι θα πρέπει τότε να κάνουμε ένα σύμφωνο αυτοκτονίας. And I was very angry with him for his defeatism. Και τον θύμωσα μαζί του για την ιτοπάθειά του.
So this was a strange thought to think about the thought going through your father's head and in a very different world. And at the same time, of course, I recognized that very pragmatic form of romanticism, because it was, after all, rather a romantic idea to suggest a suicide pact in my father. Ήταν όντως μια παράξενη σκέψη και ήταν και περίεργο για μένα να αισθάνομαι ότι πέρασε αυτή η σκέψη από το μυαλό του πατέρα μου μέσα σε έναν τόσο διαφορετικό κόσμο, αλλά τελικά είναι και μια μορφή ρεαλισμού, πραγματισμού και πραγματικού ρομαντισμού, διότι τελικά είναι μια ρομαντική σκέψη να πεις ότι πρέπει να κάνουμε ένα σύμφωνο αυτοκτονίας. Οπότε εκεί ο πατέρας σου είναι πολύ κοντά στον παππού σου. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή, on the one hand, η σιωπή. Ναι. Η σιωπή ως ένας τρόπος αξιοπρέπειας, ναι, απέναντι στο τι έχει συμβεί σε σχέση με το τι λέει σε εσάς, εντάξει, για το, ας πούμε, ερωτικό του παρελθόν, αλλά που είναι όμως την περίοδο του πολέμου. Απ' την άλλη, του είχες πει και εσύ πριν, περιγράφοντας τον παππούς, ότι είναι ένας πραγματιστής επαναστάτης, ναι, όπου συνυπάρχουν οι δύο ταυτότητες. Ο άνθρωπος ο οποίος γράφει την προκήρυξη το 1905 για τα παιδιά που σκοτώνονται, ναι, το οποίο υπάρχει το πάθος του επαναστάτη, ο ρομαντικός άνθρωπος, και απ' την άλλη όμως ο τόνος της φωνής, η έκκληση στην επανάσταση, είναι μια πολύ πραγματιστική. Ναι. Οπότε το, τελικά το βιβλίο, έχει, εντάξει, είναι και ο τίτλος, η σιωπή έχει πολύ κεντρικό ρόλο. Στη δική μου οπτική, και μένω πάλι στον παππού σου, χωρίς να θέλω να ξεφύγει η συζήτηση και τα λοιπά προς τα εκεί, η σιωπή είναι ένας τρόπος διαχείρισης της αποτυχίας. Ναι. Και ίσως και η σιωπή για τις προσωπικές σχέσεις mm-hmm. είναι ο τρόπος μιας αξιοπρεπούς διαχείρισης yeah. των προσωπικών αποτυχιών. Ε. Yeah, that's very interesting. You know, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το νομίζω είναι μεγάλο θέμα, το θέμα της σιωπής. You could look at it that way. You could say that silence is a response to failure. Right. Ναι, θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι, να πούμε ότι η σιωπή είναι μια ανταπόκριση στην αποτυχία. Of course, we live in a slightly different world today, in the sense that we feel that it's precisely, it's not exactly the failures, but it's the moments of weakness, of suffering, of victimization that we should articulate and speak about. Σήμερα όμως ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και με την έννοια ότι έχουμε την αίσθηση πως είναι ακριβώς οι αποτυχίες, οι αδυναμίες, οι στιγμές αδυναμίας, οι στιγμές πόνου, οι στιγμές θυματοποίησης ακριβώς που πρέπει να αρθρώσουμε και να εκφράσουμε. Οι στιγμές θυματοποίησης ιδιαίτερα θα έλεγα. Και έχουμε ένα μοντέλο μέσα στο οποίο βλέπουμε τη σιωπή σαν κάτι που μπορεί να δυσκολεύει την ζωή, ότι πρέπει να μαθαίνεις να μιλήσεις για τα πράγματα ανοιχτά, να μην κρύβεις τα πράγματα μέσα. Η σιωπή είναι κάτι σαν να κρύβεις κάτι. Ενώ νομίζω για τον Μαξ και από κάποιο τρόπο για τον πατέρα μου, η σιωπή είχε μια θετική σημασία. The silence was liberating. The silence was what allowed the next generation to do their own thing. Ήταν απελευθερωτική η σιωπή σε αυτή την περίπτωση. Ήταν κάτι που επέτρεπε στην επόμενη γενιά να κάνει αυτά που ήθελε. I'll give just one example which is relevant to the politics. In the summer of 1945, I discovered, στο καλοκαίρι του 45, ήρθε νέα από Πολωνία ότι είχε πεθαίνει ο θείος του πατέρα μου στην Βίλνα. And I know that the news reached the house. I know that my grandfather and my grandmother and my father all heard the news. It was late July. Και ξέρω πολύ καλά ότι η είδηση αυτή έφτασε στο σπίτι μας. Ξέρω ότι και ο παππούς και η γιαγιά και ο πατέρας μου πήραν την είδηση, το έμαθαν. Ήταν τέλος Ιουλίου. I know the time is important because that was the time of the general election in England when the Labour Party won
the great victory of 1945. Είναι σημαντική η χρονική στιγμή, πολύ σημαντική, διότι ήταν η εποχή των γενικών εκλογών στην Αγγλία, όπου το 1945 κατάφερε την πρώτη μεγάλη νίκη του Εργατικού Κόμμα. And my father was a member of the Labour Party, which was a natural progression from the Bund in English circumstances. Ο πατέρας μου ήταν μέλος του Εργατικού Κόμματος, το οποίο αποτελεί πρόοδο, εξέλιξη για την κατάσταση της Αγγλίας από την Bund στο Εργατικό Κόμμα. He was having a great time with a lot of other young people campaigning for the Labour Party. Και περνούσε και καλά στην προεκλογική εκστρατεία για το Εργατικό Κόμμα μαζί με άλλους νέους ανθρώπους, κάνανε μαζί την εκστρατεία και περνούσαν καλά. And of course they had a great victory to celebrate. Και βεβαίως είχαν και μια μεγάλη νίκη να γιορτάσουν. My father, who had a very good memory, ο πατέρας μου είχε πολύ καλή μνήμη. He remembered exactly what streets he'd gone campaigning in North London in 1945. The names of every street. Θυμόταν ακόμα και τα ονόματα των δρόμων, τους δρόμους τους οποίους είχε πάει για την προεκλογική καμπάνια του 1945 στη Βόρειο Αγγλία, τους θυμόταν όλους τους δρόμους... Στο Βόρειο Λονδίνο, ναι, στο Βόρειο Λονδίνο. Αλλά είχε ξεχάσει ότι ο θείος του έχει πεθαίνει στη Βίλνα. Αλήθεια, he didn't know. When I knew him, he didn't know. When I talked to him in 1997, he didn't know what had happened to his uncle. He couldn't remember. Δηλαδή το 1997 δεν ήξερε ή δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε συμβεί στο θείο του. There was nothing wrong with his memory. But, yeah. Όχι ότι είχε κάποιο πρόβλημα η μνήμη του, δεν είχε πρόβλημα τη μνήμη του. The only explanation is his father and his mother had said so little about this that it had not registered in the excitement of the summer. Η εξήγηση απλώς είναι ότι ο πατέρας του και η μητέρα του είπαν τόσο λίγα για αυτό το θέμα, για το θάνατο του θείου, ώστε δεν καταγράφηκε στη μνήμη του μέσα στον ενθουσιασμό της νίκης εκείνου του καλοκαιριού. And now that I'm a father, and I force feed my children every last detail about their family history, I have a great deal of respect for this restraint. Και τώρα που είμαι πατέρας και τα παιδιά μου τα μπουκώνω με τη πιο μικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής ιστορίας, πρέπει να πω ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για αυτή τη συγκράτηση που επέδειξαν τότε. Είπες τη λέξη δρόμοι. Η δρόμοι που γίνεται η προεκλογική εκστρατεία. Και σκεφτόμουν ότι μέσα στο βιβλίο, και ομολόγω για έναν αναγνώστη που δεν είναι γνώριμη αυτή η τοπογραφία του Βορείου Λονδίνου, είναι εκεί που κάπου χάνει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για σένα. Οι δρόμοι, περιγράφεις, η φωτογραφία, πώς φαίνεται, το σημείο που αργότερα παίρνεις το ταξί για να πας στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή, από τη μία λέμε, γεωγραφία που συνδέει τη Βίλνα με το Λονδίνο ή τα δίκτυα των ανθρώπων, των Μενσεβίκων της Νέας Υόρκης με τους μπουντιστές του Λονδίνου, από την άλλη για τους ανθρώπους αυτούς και ειδικά για τον πατέρα σου, το λες εμφατικά σε κάποιο σημείο, ο κόσμος είναι ταυτόχρονα παγκόσμιος, μέσα από την οικογένεια, στα πολιτικά δίκτυα κτλ. Αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα πολύ σταθερό σημείο αναφοράς, που είναι σχεδόν η γειτονιά, που είναι ένας γνώριμος τόπος, για τον οποίο και εσύ έχεις νοσταλγία, τολμώ να πω, όταν φεύγεις από αυτόν και είσαι πια στο Μανχάταν και λες νοσταλγώ το Λονδίνο, το οποίο Λονδίνο αυτό δεν διαφέρει πολύ από το Λονδίνο του πατέρα σου. These people had a great capacity for making a home. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια εξαιρετική δυνατότητα του να φτιάχνουν έναν τόπο σπίτι τους, να κάνουν έναν τόπο σπίτι τους. So it seems to me that if you want to write the history of these revolutionaries and these internationalists, the real history, you have to be very, very sensitive to their sense of home and their sense of place, which was very deep.
Γι' αυτό, εάν θέλει κανείς να γράψει την ιστορία αυτών των επαναστατών και των διεθνιστών, ουσιαστικά πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτή την αίσθηση του home, του σπιτιού. Yeah. So it's a difficult literary problem because I was trying to describe these specific streets, these places, and which meant a lot to them and to me. And it was all the difference in the world if they had grown up in one part of London or another part of London 5 miles away. It was a completely different world. But of course, this can easily seem of no interest to other people. You can lose the reader. So that was a literary problem for me. Για μένα αυτό ήταν ένα λογοτεχνικό πρόβλημα, με την έννοια ότι προσπαθούσα να περιγράψω τους δρόμους, τα μέρη, τα οποία σήμαιναν πολλά και για την οικογένειά μου και για μένα. Και όντως ήταν τεράστια η διαφορά του τόπου που μεγάλωσαν. Θα υπήρχε τεράστια διαφορά αν είχαν μεγαλώσει σε ένα άλλο μέρος του Λονδίνου. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό, αλλά επειδή αυτά μπορεί να μην τα καταλαβαίνει ο αναγνώστης και μπορεί να μην τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τα τοπογραφικά στοιχεία, μπορεί να τον χάσει τον αναγνώστη, να χάσει το ενδιαφέρον του αν εστιάσει υπερβολικά σε αυτά. Και αυτό ήταν για μένα ένα λογοτεχνικό πρόβλημα. I'll give you another quick example, not in the book. Παράδειγμα. When Eric Hobsbawm died, I went and I had tea with his widow. Όταν πέθανε ο Eric Hobsbawm, ο ιστορικός. Ο ιστορικός, πήγα και συζήτησα με τη χείρα του. And I went to their house and I said to Marlena, you should take photographs of his bookshelves. Πήγα λοιπόν στο σπίτι τους και της είπα ότι πρέπει να βγάλει φωτογραφίες στα ράφια με τα βιβλία. Because when you looked along the bookshelves, you understood Hobsbawm. That is to say, you had 25,000 volumes of the collected works of Marx and Engels next to the Everyman Classics editions of Shakespeare and Brown and Milton and so on. The very specific combination of books, which was part of the place, was the key to understanding him. If you didn't understand that mix, you didn't understand him. Διότι πραγματικά βλέποντας τις σειρές με τα βιβλία μπορούσες να καταλάβεις ακριβώς την προσωπικότητά του. Είχε 25.000 τόμους στα συλλογικά έργα Marx and Engels και τα κλασικά, Shakespeare, Brown κτλ. Ένας πολύ ιδιαίτερος δηλαδή συνδυασμός βιβλίων που μπορούσες να διαβάσεις την προσωπικότητά του βλέποντας τις σειρές των βιβλίων στα ράφια της βιβλιοθήκης του. Ναι, και μάλλον χρειάζεται να έχεις ένα σταθερό σπίτι για να μπορείς να έχεις βιβλιοθήκη. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο νομίζω σε μια φανταστική βιβλιοθήκη θεματική ήταν πολύ κοντά στο βιβλίο του Μάρκ, το σπίτι των 10.000 βιβλίων. Ναι. Που ήταν εφήρος. Που είναι στην ουσία κάποιος ο οποίος συλλέγει διάφορα βιβλία, μανιώδης, πάλι από το ίδιο διανοητικό περιβάλλον, όπου είναι αυτή η πίστη στο κείμενο κτλ. Από την άλλη, όλοι οι άλλοι πολλοί άνθρωποι, θα έλεγα χαρακτήρες σχεδόν, το οποίο στα ελληνικά μερικές φορές μας πηγαίνει στη λογοτεχνία, όλες οι άλλες ιστορικές προσωπικότητες, όλοι οι άλλοι μέλη και μη μέλη της οικογένειας, ειδικά όσοι μένουν στην Ανατολική Ευρώπη, η έννοια του σπιτιού διαλύεται. Και εκεί έχουμε δύο μεγάλα επεισόδια. Δηλαδή, από τη μία είναι το ολοκαύτωμα, το άλλο είναι οι περιπλοκές της ρωσικής ιστορίας. Yes. Δηλαδή, στην ουσία, από όλο αυτό το εκτεταμένο οικογενειακό δίκτυο, στην ουσία υπάρχουν ένας-δύο άνθρωποι που κρατάνε το σπίτι τους μέσα στον χρόνο. Οπότε θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί, φαντάζομαι, ότι η αναζήτηση ενός σταθερού σπιτιού στο Λονδίνο είναι η απάντηση σε όλη αυτή τη διάλυση. Yeah, to be a Bundist was not a great career choice. Το να είσαι μπουδιστής, λοιπόν, άρα δεν ήταν η καλύτερη επιλογή σταδιοδρομίας. And it could end badly in a variety of ways. Και μπορούσε να καταλήξει άσχημα κατά διαφόρους τρόπους. So my grandfather was not only very intelligent, but he was very lucky, and he knew he was very lucky. Ο παππούς μου, λοιπόν, μπορεί να μην ήταν πολύ έξυπνος, αλλά ήταν πάρα πολύ τυχερός και το ήξερε ότι είναι τυχερός. Α, συγγνώμη, you said he was very lucky. Sorry. Yeah, but what about intelligent? He was intelligent. Α, συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα. Ήταν έξυπνος, αλλά και τυχερός και το ήξερε ότι είναι τυχερός.
Ναι. Α, για να λοιπόν, αποχάθηκα κι εγώ. Of course. We can open it up. Λέει ο Μάρκ, αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, ή ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί. Ναι, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Υπάρχει κάποια. Ο κύριος. Όπως θες εσύ. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση ήταν ποια πατρίδα. Στο υπότιτλο λέει «Στροφή στην πατρίδα». Και it was deliberately ambiguous, but I suppose if you ask me what I was really thinking of, I was thinking of London. London as the πατρίδα. Ναι, ήταν, είναι σκεμμένα έτσι αμφίσιμο, ασαφές στον τίτλο, αλλά αν με ρωτήσετε ειλικρινά, στο μυαλό μου έχω το Λονδίνο ως πατρίδα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ποια επιτυχία για το Bund, αφού στο Μέσο Πόλο αποτυχία σημαίνει για το Bund, αφού στο Μέσο Πόλεμο το Bund ήταν πάρα πολύ δυνατό, στην Πολωνία ιδιαίτερα. Και έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη συζήτηση για την ιστορία του Bund. Η Bund, βέβαια, έχεις δίκιο, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην Πολωνία στο Μέσο Πόλεμο και μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης. Δεν θέλω να... I don't want to underestimate that. But the Bund that I was referring to, let's put it that way, it was the Bund of pre-1917. In some ways, the Bund of pre-1905, that was imagining a field of action across Eastern Europe, which was not yet a Europe of nation states. And that was very important for the Bund. So that is what I was getting at. Και αυτό δεν θέλω να το υποτιμήσω, αλλά η Bund στην οποία εγώ αναφερόμουν είναι στην πραγματικότητα η Bund πριν από το 1917, μη σας πω και πριν από το 1905, αυτή δηλαδή που φανταζόταν ένα πεδίο δράσης σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, η οποία δεν ήταν ακόμα η Ευρώπη των εθνών κρατών. Ναι, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, κυρίως. Θα πω στα ελληνικά για να καταλάβουμε όλοι, για να γίνει κάποια σύγχυση. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στη λέξη της σιωπής, καθώς η σιωπή ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντική. Έχω ακούσει ιστορίες για τον δικό μου τον προπάπων, ο οποίος πήγε στο μέτωπο που πολέμησε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος αφού γύρισε από τον πόλεμο, κλείστηκε σε έναν δικό του κόσμο σιωπής. Μήπως τελικά όμως δεν ήταν λόγω της αποτυχίας, αλλά λόγω των δυνατών σκηνών και συγκινήσεων που είχε ζήσει. Σκηνές που τον οδήγησαν στο να παραμείνει σε αυτόν τον κόσμο των έντονων συγκινήσεων, απορρίπτοντας τον νέο κόσμο που ακολουθούσε. Μήπως και στο δικό σου παππού ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή δεν ήθελε να επιστρέψει σε μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχε ζήσει με τους φίλους του, που είχε δει ανθρώπους να χάνονται. I think καλή ερώτηση.
πιθανόν ναι. Νομίζω ότι η απάντηση στο θέμα της σιωπής, τι σημαίνει η σιωπή καθένας, δεν έχει μία απάντηση. It's difficult to say there is just one reason for silence. I mean, it's of course difficult with silence to know by definition if you're on the right lines. But I think the idea, yes, that you live through difficult moments. You don't wish to revisit those, but you can't participate easily in the present either. I think that's a very powerful insight. Yeah. Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι υπάρχει ένας μόνο λόγος για την σιωπή, διότι εξ ορισμού, εφόσον είναι σιωπή, δεν μπορείς να πεις και να ξέρεις τον λόγο της. Σίγουρα είναι σωστό και αυτό που λέτε, όταν έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές, δεν θέλεις να τις φέρεις στο μυαλό σου ή να τις πεις, αλλά από την άλλη δεν μπορείς και να συμμετέχεις στο παρόν, έχοντας αυτές τις σκηνές του παρελθόντος. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε για τη γενιά του μπαμπά σας, ότι μπορούσε να μπει ένα σπίτι και μια πατρίδα η γενιά εκείνη και να πήγαινε. Και επειδή είστε φοβερός γνώστης στα Βαλκανικά, τα Βαλκάνια, θα ήθελα να μας πείτε ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε την τελευταία εξέλιξη ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Well, one of the things that you learn when you write a book like this is that history is full of very unexpected connections. Κάτι που σίγουρα μαθαίνεις όταν γράφεις ένα τέτοιο βιβλίο είναι ότι η ιστορία μάλλον είναι γεμάτη από απροσδόκητες αναπάντεχες συνδέσεις. And this was an unexpected connection. Αυτή όντως ήταν μια αναπάντεχη σύνδεση. And I'm afraid I don't think I can give you a short answer. So we can have another evening in which we discuss that. Thank you. Φοβάμαι όμως ότι σύντομη απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω. Θα πρέπει να οργανώσουμε μια βραδιά με αυτό το θέμα. Πριν κλείσουμε, εγώ ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το βιβλίο. Καταρχήν, όταν έγραφε το βιβλίο, η πρώτη μορφή του βιβλίου, τη είχε δώσει ο Μάρκ Μαζάουερ τον τίτλο «Ομάζ, φόρος τιμής». Αυτό τελικά κόπηκε από την τελική αμερικανική έκδοση, αλλά εμείς το κρατήσαμε ως δεύτερο υπότιτλο, το «Φόρος τιμής». Και έχει κάνει κάτι που είναι πολύ συγκινητικό όταν το συνειδητοποίησαμε φτιάχνοντας το βιβλίο, ότι το τελευταίο κεφάλαιο που είναι μέσα στον κήπο και είναι ο οικείος χώρος μακριά από όλα τα γεγονότα της ιστορίας, οι φωτογραφίες γίνονται έγχρωμες. Είναι όλες μαυρόασπρες και στο τελευταίο κεφάλαιο είναι σαν το Μάγο του Οζ, που είναι μαυρόασπρη ταινία και ξαφνικά αποκτάει χρώμα. Και είναι μια λυρική νότα που δίνει ο συγγραφέας. Νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.